Λοιπόν, πάμε για μια συνέντευξη που για μένα έτσι, μου δημιούργησε έκπληξη θετική όταν είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναλυτής στον Πιερικό. Δεν ήξερα ότι είχε αναλυτή ο Πιερικός, που έχει κάνει ένα δικό του κανάλι στο YouTube και κάνει και αγωνιστικές αναλύσεις ποδοσφαιριστών. Έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο του Δημήτρου Γιαννούλη και μιλάω για τον Κώστα τον Τζακυρίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πραγματικά με ευνηδίασε ευχάριστα το γεγονός ότι μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας έχει αναλυτή. Ναι, φυσικά, πρώτα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχεις όλος ο κόσμος, υγεία πάνω απ' όλα και το νέο έτος να βρει τους ανθρώπους πιο υγιείς και σύντομα στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, ήταν έκπληξη ότι στην ομάδα του Πιερικού 1961 είμαι από πέρσι, από την κατηγορία της Γάμα Εθνικής, η οποία πήρε και το πρωτάθλημα και είμαι εκεί πέρα μαζί με το προπονητικό επιτελείο. Φυσικά εκεί πέρα κατάφερα να γνωρίσω και να είμαι στο team του κύριου Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι και προπονητής της ομάδος. Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση ότι είναι έτσι προχωρημένη σκέψη των διοικούντων του Πιερικού να έχουν συνεργάτη έναν αναλυτή. Δεν συνηθίζεται σε ομάδες της Ελλάδος αυτές τις κατηγορίες να υπάρχει αναλυτής, που είναι βέβαια ό,τι πιο μοντέρνο και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ποδόσφαιρο, και νομίζω πλέον είναι και μια ειδικότητα που σιγά σιγά περνάει γενικώ σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι, φυσικά. Ναι, είναι μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση, η οποία πιστεύει σε αυτό το νέο μοτίβο, το οποίο θέλει να περάσει ο κ. Παπαβασιλείου. Θεωρώ ότι πρέπει όλες οι ομάδες σιγά σιγά να εξελίσσονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να εξελίξουμε και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Εσύ κάνεις τώρα ανάλυση αντιπάλων, ας πούμε, η βασική σου δουλειά. Η βασική μου δουλειά είναι να κάνω ανάλυση της ομάδας μου για τον προπονητή μου και φυσικά ανάλυση αντιπάλων αν ζητηθεί από τον προπονητή. Μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό. Και έχεις και το κανάλι σου. Ναι, κάτσες και ασχολήθηκες, μου έκανε εντύπωση, είναι 19-18 λεπτά το βίντεο για τον Γιαννούλη. Είναι πολλά λεπτά. Κάπου στα 10 λεπτά. Α, 10 είναι, sorry, δεν είδα εγώ κανένα. 10. Δεν είναι λίγο. 10 λεπτά ανάλυση βίντεο να κάτσεις να το φτιάξεις, να περάσεις κάποια στοιχεία, θέλει δουλειά. Πόση ώρα σου πήρε για να το φτιάξεις? Μου πήρε φυσικά περίπου μια μισή μέρα. Είναι ένα νέο project το οποίο έκανα. Σκέφτηκα να το κάνω εγώ ώστε να μπορέσω να δείξω το πώς πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να εξελιχθεί το ποδόσφαιρο. Και σκέφτηκα μέσα από αυτή τη διαδικασία να πάρω μερικούς παίχτες και να δείξω τι μπορούν και τι στοιχεία έχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ποιους έχεις κάνει μέχρι τώρα? Αυτή τη στιγμή ήταν ο κύριος που ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης. Έχω κάνει τον κύριο Γκαραβέλη, τον ματοφύλακα, Θανάση Γκαραβέλης. Και έχω κάνει και το center for του Ολυμπιακού, τον Ελαραμπή. Αλλά έχω κάνει μέχρι στιγμής δύο Έλληνες και τα υπόλοιπα είναι φυσικά παιχνίδια τα οποία έχω αναλύσει. Μάλιστα. Και πώς γίνεται η επιλογή, δηλαδή πώς κατέληξες στο να αναλύσεις το παιχνίδι του Γιαννούλη, ας πούμε? Επειδή είναι και από την Κατερίνη, είναι και η καταγωγή του από εκεί. Είναι Κατερινιώτης, φυσικά. Απλά σκέφτηκα ότι πρέπει να κάτσω να αναλύσω παίχτες, φυσικά Έλληνες, πρώτα απ' όλα. Και από τη στιγμή που ξεκίνησα από έναν επιθετικό, μετά σκέφτηκα να πάω σε έναν ακραίο αμυντικό. Και αυτό που έκανε ιδιαίτερο το ενδιαφέρον ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης. Mm-hmm. Με κίνησε η παρουσία που είχε στη σεζόν 19-20, να πω την αλήθεια. Ναι, η περσινή σεζόν που έχει κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Ακριβώς. Φαντάζομαι αυτό που είδες στο βασικό είναι ότι τουλάχιστον η επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν χτισμένη πάνω του. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ο παίχτης κλειδί, θεωρώ, το οποίο έκανε αυτό που έγινε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μπορείς να μου δώσεις μερικά στοιχεία από αυτή την ανάλυση που θεωρείς ενδιαφέροντα, έτσι να τα ακούσει και ο κόσμος? Θεωρώ ότι τι πρέπει να έχει ο ακραίος αριστερός μπακ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου στοιχεία, δηλαδή που πρέπει να έχει ένας ακραίος μπακ, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως βλέπει και ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, με βάση του Γιαννούλη θα παρατηρήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έπαιζε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς, αν δεν κάνω λάθος. Έπαιζε ένα 4-2-3-1 και ένα 3-4-3. Σωστό. 4-2-3-1 και ένα 3-4-3. Και παρατήρησα ότι ο Γιαννούλης είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο 3-4-3. Ήταν καλύτερος θεωρείς δηλαδή? Ναι. Ήταν ένας παίχτης full back και μπορούσε να γίνει πολύ πιο επικίνδυνος, ειδικά όταν είχε χώρο, χρόνο, και ήταν παίχτης που του αρέσει να κινείται χωρίς την μπάλα, θεωρώ εγώ. Mm-hmm. Άρα λες ότι ως στυλ αριστερού μπακ ο Γιαννούλης πάει προς το επιθετικό γενές και του ταιριάζει αυτό, το να καλύπτει όλη την πλευρά. Ναι, αλλά φυσικά και τα αμυντικά του καθήκοντα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Και στο βίντεο μέσα δείχνω, νομίζω, πολύ εμφανέστατα ότι είναι ένας παίχτης ότι αν χαθεί η μπάλα, σε όποιο σημείο του γυρίζει και να χαθεί, θα γυρίσει γρήγορα να κάνει την αμυντική του λειτουργία. Mm-hmm. Το πιο δυνατό του σημείο ποιο είναι, με βάση την ανάλυση που έκανες? Το ότι ξέρει να κινείται την κατάλληλη στιγμή χωρίς την μπάλα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι στατικός. Ναι, δεν είναι στατικός.
και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό εφόδιο ενός ποδοσφαιριστή να ξέρει πού, πώς και πότε θα κινηθεί χωρίς την μπάλα, έτσι ώστε να είναι σε θέση πλονεκτική για να γίνει επικίνδυνος. Και αδυναμία του ή αν θέλεις έναν τομέα στον οποίο μπορεί να γίνει καλύτερος και να βελτιωθεί. Αυτό που πιστεύω θα μπορούσε να βελτιώσει φυσικά πολλές φορές είναι τα αμυντικά του καθήκοντα στη φάση άμυνας όταν είναι η ομάδα, να μπορεί να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης πολύ εξελίξιμος και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ωραία. Πες μας στο κανάλι που μπορεί να βρίσκει ο κόσμος στις αναλύσεις σου και να μας πεις ποιον έχεις επόμενο τώρα. Ποιον θα αναλύσεις. Το κανάλι μου είναι Football Analysis Τσακυρίδης στο YouTube. Κάθε γραφή είναι ευπρόσδεκτη. Τώρα ετοιμάζω να ανεβάσω βιντεάκι το λίγο θέλω να κάνω τον αγώνα φυσικά Liverpool Tottenham, Derby. Και αυτή τη στιγμή για παίκτες έχω σχεδιάσει να κάνω τον Φορτούνι ως επιθετικός μέσος του Ολυμπιακού και τον κύριο Μανούσο από τον Ατρόμητο ως επιθετικός. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή δουλειά. Φαίνεται όταν έχεις μεράκι ότι κάνεις και επιπλέον πράγματα από αυτά τα οποία τέλος πάντων μπορεί να σου αποφέρουν άμεσο όφελος. Φαίνεται το παιδί αυτό έχει την διάθεση να δουλέψει πάνω στον τομέα του και να το εξελίξει όσο μπορεί.